επιδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ανέργους από 29 έως 64 ετών ξεκίνησε να υλοποιείται από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το λύκειο, δηλαδή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΙΕΚ, είτε τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστήμιο δηλαδή. Οι οποίοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα? 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 500 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και συμβουλευτική. Και φυσικά στο ενδιάμεσο λαμβάνουν και πιστοποίηση για την κατάρτιση που θα λάβουν. Και για όλο αυτό το διάστημα υπάρχει και μια επιδότηση που παίρνουν 2.600 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά είναι κάτι τέλος πάντων. Έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφαλιστική κάλυψη. Το πρόγραμμα αφορά σε θεωρητική κατάρτιση 120 ώρων σε ειδικότητα κλάδου αιχμής, δηλαδή σε εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμό, βιομηχανία, περιβάλλον και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα, ποτά, ενέργεια, αγροτικό τομέα και βιομηχανία. Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ και δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα κριτήρια που μοριοδοτούνται είναι η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, το εισόδημα, ατομικό και οικογενειακό, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών, η αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία, ύπαρξη προστατευόμενη τέκνου ΑΜΕΑ, ανήλικων ή και ενηλίκων 67% και άνω. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 23.000 σε όλη την Ελλάδα.